Πάφο και τον Κώστα τον Νάνο, ο οποίος μας είπε χθες για μια υπόθεση, πήγε στο νοσοκομείο, έλαβε εξετήριο και λίγο μετά απεβίωσε. Η οικογένεια της καταγγέλει πλέον ιατρική αμέλεια και σε λίγη ώρα αρχίζει και η νεκροτομή. Κώστα μου, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Ανδρέα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί να διενεργηθεί η νεκροψία στη σωρό της 48χρονης μητέρας των δύο ανήλικων παιδιών της Αλήνας Λοΐζου. Να διευκρινίσουμε, Ανδρέα, ότι δεν έχει γίνει καμία καταγγελία ακόμη για ιατρική αμέλεια. Αναμένεται η νεκροψία και στη συνέχεια θα γίνει, θα εξαρτηθεί αν θα γίνει και τι ακριβώς θα γίνει. Να σημειώσουμε ότι η 48χρονη είχε μεταφέρει από το σύζυγό της το μεσημέρι της Τρίτης στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, διότι ένιωσε αδιαθυσία. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι προηγήθηκε η λιποθυμία της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια και ο σύζυγός της ανέφεραν στο γιατρό που την εξέτασε ότι είχε στενοχωρηθεί και ένιωθε άγχος, διότι είχε πεθάνει ο σκύλος της. Δεν είχε ιστορικό προβλήματος με την υγεία της και μετά από τις εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε, η ίδια ανέφερε ότι ένιωθε καλύτερα και ζήτησε να επιστρέψει στο σπίτι της. Παρέμεινε στο νοσοκομείο για παραπάνω από 2 ώρες. Σε όλη τη διάρκεια της παραμονής της έμεινε σε φορείο στο διάδρομο, διότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες. Της χορηγήθηκε ηρεμιστική ένεση και της έγινε σύσταση να ξεκουραστεί. Επιστρέφοντας στο σπίτι της, η Αλήνα κοιμήθηκε, αλλά δεν ξύπνησε ποτέ. Κώστα, γίνεται όμως μια συζήτηση και για τους νεκροτόμους και στο νοσοκομείο Πάφου και αν επηρεάζει τη σημερινή διαδικασία. Είχαμε πει από χθες το βράδυ, Ανδρέα, ότι μέχρι αργά χθες το βράδυ ο δικηγόρος που είχε διορίσει η οικογένεια, ο Νίκος Τραμπαλής, αναζητούσε να βρει απαντήσεις για το πότε θα οριστεί η νεκροψία και πληροφορήθηκε ότι δεν υπήρχε νεκροτόμο στο νοσοκομείο Πάφου. Το επιβεβαιώσαμε και εμείς αυτό. Είχε άδεια γιατρού, ήταν με άδεια γιατρού. Στο νοσοκομείο Λεμεσού έχει αφιπηρετήσει ο νεκροτόμος και αναζητούσαν νεκροτόμο για να διενεργηθεί η σημερινή νεκροψία. Φαίνεται ότι και αυτά που είπαμε χθες το βράδυ και από τις πιέσεις που ασκήθηκαν, βρέθηκε τελικά νεκροτόμος για να διενεργηθεί σήμερα η νεκροψία από τον ιατροδικαστή Σοφοκλή Σοφοκλέους, στην παρουσία και του Πάνικου Σταυριανού, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια.